πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό. Δεν αποκλείεται, κύριε Χατζή, κάποια στιγμή η ίδια είναι ο Βάρτης να δηλώσει τη ζημία που προκάλεσε στη χώρα. Δηλαδή, πώς το εννοείτε αυτό? Εννοώ ότι οι εταιρείες αυτές προχωρούν στην αυτοκάθαρσή τους. Προχωρούν στην εξυγίανσή τους. Είναι μεγάλες πολυεθνικές, συμβαίνουν πολλές φορές. Και αλλού έχει συμβεί. Και αλλού έχει συμβεί. Τα είδαμε και με τη Volkswagen. Και συμβαίνει πάρα πολλές φορές οι ίδιες οι εταιρείες να παίρνουν θέση γιατί είναι για το καλό τους, γιατί είναι στα ταμπλό, γιατί έχουν μετόχους, γιατί έχουν προϊόντα, βεβαίως, γιατί έχουν εργαζομένους, γιατί έχουν πορεία. Και θέλουν να έχουν συνέχεια. Να πάρουν βεβαίως θέση. Το λέω αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Δεν αποκλείεται καθόλου η ίδια η Νοβάρτης να δηλώσει τη ζημία που προκάλεσε στη χώρα. Από εδώ και στον κύριο Πετρόπουλο τώρα. Σε ένα νομίζω ότι είναι λίγο. Επιτρέψτε μου τον όρο, ρητορικό ερώτημα, για να μην πω ένα ερώτημα το οποίο. Κύριε Πετρόπουλε, μην ψάχνετε για καμιά διοικητική ιστορία στη χώρα. Ένα πλιάτσικο γίνεται στη χώρα. Ο καθένας όπου ήθελε έμπαινε και έκανε ό,τι ήθελε. Αγόρασε όσα εμβόλια ήθελε. Διόριζε όποιος ήθελε. Έκανε ό,τι ήθελε. Ήξερε ότι στο Υπουργείο θα είναι ένα χρόνο. Άρα ήταν το πεδίο μπροστά του ελεύθερο να κάνει ό,τι ακριβώς θέλει. Γι' αυτό και σήμερα δεν μπορούμε να βρούμε ποιος προσέλευε στο Κελπνό, αν πήγα στο Κελπνό, αν πήγα στο Υπουργείο Υγείας, ποιος αγόρασε τα εμβόλια, ποιος έδωσε την. Αν πήρε απόφαση το ΔΣ, δεν ξέρει η χώρα απολύτως τίποτα στο επίπεδο του ποιος αποφάσισε, ποιος υπέγραφε και τελικά ποιος απολογείται σε αυτή τη χώρα. Μπανανία. Απαντώ. Η κυβερνητική επιτροπή αποφάσισε. Ενδεχόμενα. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους, κύριε Κοραή. Δεν είμαι από τους ανθρώπους ο οποίος στοχεύω σε ανθρώπους μόνο. Στοχεύω και σε ένα σοβαρό έλλειμμα διοικητικής οργάνωσης που η χώρα πρέπει να διορθώσει για να υπάρξει ένα μέλλον στην πορεία της. Λέω όμως το εξής. Φτάνουμε σε ένα σημείο σήμερα να ασκυλεύουμε τον όρο προστατευμένος μάρτυρας. Κύριε Χατζήκο, θα πάω σε μια άλλη διάσταση. Θα αφήσω για αυτό το πράγμα γιατί θα το δούμε στη συνέχεια. Οι όροι του προστατευμένου μάρτυρα, ο θεσμός αυτός, προφανώς σε πολλές χώρες λειτουργεί, αλλά προσέξτε πώς λειτουργεί. Δεν λειτουργεί μόνο σε επίπεδο μεγάλου σκανδάλου, γιατί εκεί λειτουργεί σίγουρα έτσι. Και ένας Αμερικάνος πολίτης, Βέλγος, Γάλλος, δεν διαμαρτύρεται όταν μπαίνει μια τέτοια δικογραφία με προστατευμένους μάρτυρες. Λέει μάλιστα ευτυχώς. Όχι, κυρία Κορέα, άλλο θα πω. Λέτε τώρα, κάνετε ένα, αν μου επιτρέπετε, διάγγελμα για τους προστατευμένους μάρτυρες. Όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αν μου επιτρέπετε, όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ευθύνη και των υπουργών. Έχει γίνει σωροτήρι. Είναι δυνατόν να ξέρουμε από την Τετάρτη τα ονόματα των προστατευόμενων μαρτυρών? Ξέρετε τον ΣΥΡΙΖΑ? Ποιος τα είπε δηλαδή? Σας ρωτώ ευθέως. Η δική μου πηγή είναι, ήταν μισόλεπτο, από το ΣΥΡΙΖΑ. Μισόλεπτο. Τι να το κάνω? Εάν τώρα. Η δική σας πηγή, εγώ δεν επιμένω σε αυτό. Μπορείτε όμως εδώ να το αναφέρετε και να αναφέρετε την πηγή σας αν θέλετε. Εγώ δεν μπλέκω σε αυτά. Κύριε Κοραή, και εγώ θα μπορούσα να πω. Κύριε Κοραή, ακούστε με λίγο. Θα μπορούσα και εγώ να κουνήσω ένα χαρτί. Μου επιτρέπετε μισό λεπτό, τελειώνω. Είναι σοβαρή χώρα που οι προστατευόμενοι μάρτυρες γίνονται σουρωτήρες? Η σοβαρή χώρα, και δεν είναι, κύριε Χατζή. Ακούστε όμως λίγο. Η σοβαρή χώρα. Πρέπει να κάνω διάλειμμα, αν θέλετε, σας παρακαλώ. Να συνεχίσουμε μετά. Και μετά είναι η Χριστίνα να θέσει ερωτήματα. Λοιπόν, να πάρουμε.